Γεια σας αγαπητοί μου, τεχνική για άμεση επικοινωνία από τον καλό σας ή την καλή σας που έχουν εξαφανιστεί ή έχουν κλειστεί στον εαυτό τους για οποιονδήποτε λόγο, είτε κάποια παρεξήγηση προέκυψε, είτε ζήτησαν χρόνο για να σκεφτούν, να πάρουν αποφάσεις. Για οποιονδήποτε λόγο έχει υπάρξει απομάκρυνση, και εσείς περιμένετε λοιπόν κερί αναμένο για το πότε αυτό το άτομο θα αποφασίσει να επικοινωνήσει μαζί σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι. Πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Disclaimer εδώ. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι για όλους όσους από εσάς ψάχνουν για ξόρκια ή για μάγια εντός εισαγωγικών ή για κάτι τέτοιο. Δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα και ίσως εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν μπορούν να σκεφτούν καθαρά πάνω στο τι θέλουν και τι θέλουν να αποφασίσουν κιόλας. Επιπλέον, αυτό το βίντεο σίγουρα δεν είναι για ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψει το άτομο που ήταν μαζί ώστε να του ψήσουν το ψάρι στα χείλη και να του κάνουν αντίπεινα. Με λίγα λόγια, παιδιά μου, όποιος από εσάς ή όποια από εσάς έχει τέτοιες σκέψεις στο μυαλό του, να τις ξεχάσει και να μην ασχοληθεί καν με αυτήν εδώ την τεχνική. Έτσι, σε αυτό το κανάλι πάντα επιδιώκουμε ως στόχο το καλό όλων πρώτιστα και δεύτερον με την ελεύθερη βούληση του καθενός κινούμαστε. Νομίζω το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι. Τίποτα με το ζόρι, τίποτα δεν πάμε να επιβάλλουμε, τίποτα δεν πάμε να υπογραμμίσουμε εντός εισαγωγικών. Όλα γίνονται βάσει της ελεύθερης βούλησης και του ελεύθερου συναισθήματος. Καλά μέχρι εδώ? Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι αυτή η τεχνική που θα βοηθήσει τα μάλα στο να επικοινωνήσει μαζί σας το άτομο της καρδιάς σας. Και ένα ακόμα disclaimer, εδώ δεν μιλάμε για σχέσεις οι οποίες έχουν διακόψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι. Δηλαδή, αν έχει περάσει πάνω από τετράμινο, πεντάμινο, το ξεχνάμε. Έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Το κινητό σας αγαπητοί μου. Το κινητό σας. Σίγουρα όλοι σας έχετε τη φωτογραφία του ατόμου που περιουλόγος, έτσι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Λοιπόν, θα ανοίξετε τη φωτογραφία που σας αρέσει περισσότερο, θα τη ζουμάρετε στην οθόνη του κινητού σας και θα την κοιτάξετε πάρα πολύ έντονα για 30 δευτερόλεπτα. Πολύ έντονο κοίταγμα όμως, έτσι, έντονο ειδικά στα μάτια, αν φαίνονται μάτια καλά. Οπότε λοιπόν είναι καλύτερα να διαλέξετε μια φωτογραφία προφίλ που κατά κάποιο τρόπο σίγουρα θα έχει το βλέμμα καρφωμένο προς τα μπροστά, προς την κάμερα δηλαδή, έτσι. Θα κοιτάτε τα μάτια έντονα για 30 δευτερόλεπτα. Την ώρα που κοιτάτε τη φωτογραφία του ατόμου της καρδιάς σας, θέλω να νιώσετε αγάπη, χαρά, συγκίνηση. Σε κάποιους από εσάς θα έρθει πάρα πολύ φυσιολογικά, έτσι. Έντονα συναισθήματα θέλω να νιώσετε, έντονα. Και να χαμογελάτε μέσα από την καρδιά σας. Μόλις περάσουν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα λοιπόν, εσείς θα φέρετε σιγά 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 την οθόνη του κινητού κοντά σας και θα δώσετε ένα ωραίο ζουμερό φιλί στη φωτογραφία του ατόμου. Έτσι. Λοιπόν, θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα. Πιθανότατα κάποια από εσάς να τα έχετε και την ίδια μέρα. Να επαναλάβω, μιλάμε για σχέσεις που είναι φρέσκες
σε χωρίσματα. Δεν έχουν περάσει ούτε χρόνια, ούτε πάνω από 4 μήνες, εντάξει. Για καταστάσεις οι οποίες είναι σχετικά ακόμα φρέσκες, νοπές. Σύμφωνοι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, κάντε το και θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Σκοπός βέβαια είναι να σκέφτεστε θετικά, να θυμηθείτε τι συναισθήματα νιώθατε για αυτό το άτομο στην αρχή της γνωριμίας σας ή κατά τη διάρκεια της σχέσης σας, να τα φέρετε όλα αυτά τα συναισθήματα στην επιφάνεια, να αφήσετε τον εαυτό σας να χαμογελάσει όταν δείτε τη φωτογραφία του, όποια φωτογραφία σας αρέσει, εσείς θα χρησιμοποιήσετε, και όταν φιλήσετε την οθόνη θα το κάνετε με όλη σας την ψυχή. Έχετε μεταφέρει την ενέργειά σας 1000%. 1000%. Και θα έχετε αποτέλεσμα. Θα έχετε αποτέλεσμα και μάλιστα σε ένα εύλογο χρονικά διάστημα. Όπως είπα και πριν, κάποιοι μπορεί να έχετε και την ίδια μέρα. Έτσι, αλλά επειδή ως γνωστόν είμαστε άνθρωποι και έχουμε ελεύθερη βούληση και δεν λειτουργούμε όλοι, λες και είμαστε σκυλάκια και γατάκια που έλα να σε κεράσω με ζεδάκι και τσακ 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 έρχεται τρέχοντας το σκυλάκι και το γατάκι. Όχι, παιδιά μου, καιρός είναι να το χωνέψετε, σας παρακαλώ, όλοι σας. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε ελευθερία επιλογών. Οπότε, αν είναι κάτι για καλό μας, ναι, θα έρθει. Ναι, θα έρθει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να μοιραστώ εγώ μαζί σας για σήμερα. Κάντε το. Είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω πολλά θετικά σχόλια για αρκετούς από εσάς. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα και καλή σας επιτυχία.